Καλά νέα για τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος τελικά δεν θα χρειαστεί να μεταβεί στην Γουινέα. Και έτσι ο ποδοσφαιριστή θα μείνει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον τραυματισμένο του ώμο. Αλλά βεβαίω και να μπορέσει να ξεκουραστεί εν ώψη των δύσκολων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι όσο από τη Γουινέα αρχικά είχε αποφασιστεί να μείνει στην Ελλάδα μετά τη συζήτηση που είχαν ο εκλέκτορα τη εθνική ομάδα με τον Κριστιαν Καρεμπέ. Αλλά την επόμενη μέρα η άποψη των ε, ανθρώπων από την Γουινέα άλλαξε. Τελικά μετά από αμοιβέ συζητήσει, δόθηκε η χρυσή λύση και αυτή βεβαίω δεν είναι άλλη από το να παραμείνει ο κα στην Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα στα υπόλοιπα νέα του Ολυμπιακού, σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται το θέμα της ανανέωσης του Ιουσεφ Ελαραμπή. Ο Μαροκινό, ο οποίο πατάει το Φεβρουάριο τα 35 του χρόνια, θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό και μάλιστα με διαιτέ συμβόλαιο. Βεβαίω, έχουν γίνει αρκετέ συζητήσει μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί να υπογράψει με τον Μαροκινό Κίλερ ένα συν ένα. Θυμίζουμε ότι ο Ελαραμπή αυτή τη στιγμή παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, αποτελώντα τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στο ρόστρο του Ολυμπιακού. Το σίγουρο πάντω είναι ότι γίνονται σε πολύ καλό κλίμα και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν θετικέ ανακοινώσει για τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίο έχει γράψει ιστορία με με την Ερυθρόλεπτο Φανέλα, με 61 γκολ σε 112 συμμετοχέ, ενώ ήδη έχοντα συμπληρώσει 2,5 χρόνια στο Ερυθρόλεπτο Ρόστερ, είναι και ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.